Για παράδειγμα, όταν η μυθολογία αναφέρει ότι πεθαίνοντας ο Ηρακλής, γιατί φοράει τι, το χιτώνα του Νέσου. Που είναι λυμμένος στο αίμα του Νέσου, ναι. Ο οποίος είναι γεμάτος από το αίμα του. Τι χειρότερο, δηλαδή, αν δούμε έναν πίνακα που να φλέγεται κάποιος με ένα σύγχρονο φήμα χημικού βιολογικού πολέμου, που πραγματικά τα συμπτώματα είναι τα ίδια και παρακαλάς να πεθάνεις, γιατί καίγεσαι εσωτερικά και εξωτερικά. Συμπτώματα υπήρχαν και όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχουμε αποδείξεις ότι ένας από τους μεγαλύτερους λοιμούς της αρχαιότητας, δηλαδή, ο παρασμός 2. Ο Ηρακλής φοράει το χιτώνα και αρχίζει και φλέγεται και υποφέρει. Και υποφέρει. Έχει απεικονιστεί σε πίνακες. Έχει απεικονιστεί και σε πίνακες αυτό το Μάλιστα. πράγμα. Για να καταλάβουμε τον πόνο του. Αλλά και πάρα πολλοί αρχαίοι συγγραφείς μετέφεραν. Πολλά κείμενα είναι χαμένα, άλλα αποσπασματικά έχουν σωθεί. Τέτοιους είδες παραστάσεις σε διάφορα δράματα. Δηλαδή, ο Σοφοκλής, Φιλοκτήτης. Θα μπορούμε να διαβάσουμε πολλά στοιχεία για το πώς δρούσαν τα βέλη και ο βιολογικός πόλεμος εκείνη την περίοδο. Ο Απόλλων όμως είναι το μεγάλο μυστικό. Ο Απόλλων, ως μυνθεύς όπως είπαμε, που σε πάρα πολλούς ναούς του εκτρέφονταν ποντίκια. Τα ποντίκια αυτά τα εξαπέλυαν αργότερα οι ιερείς για να φέρουν, μεταφέρουν, να διαδώσουν μολυσματικές ασθένειες. Και φτάνουμε στο απόλυτο χτύπημα. Είμαστε περίπου στο δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, περί το 175 με 180 μετά Χριστόν, όταν μια ομάδα από, όταν οι Ρωμαίοι βρίσκονται σε πόλεμο με τους Πάρθους, οι Πάρθοι έχουν διαδεχθεί την Περσική Αυτοκρατορία και ουσιαστικά έχουν καταλάβει το σημερινό Ιράκ. Υφίστανται πάρα πολλές ελληνικές πόλεις, μία εξ αυτών είναι η Σελεύκεια, στον Τίγρη, υπάρχει και η Βαβυλώνα και ένας στρατηγός των Ρωμαίων από ονόματι Κάσιος βρίσκει την ευκαιρία να πλουτίσει. Πού θα βρει πλούτη, μα πού αλλού, εκτός από τις πόλεις οι οποίες τη συγκεκριμένη περίοδο είναι φίλοι, σύμμαχοι, αλλά πρέπει να τις λαιλατήσει για να δώσει το κίνητρο στους στρατιώτες του να πλουτίσουν και αν μη τι άλλο για τους Ρωμαίους μια εκστρατεία πρέπει να ήταν και κερδοφόρος. Ναι. Έτσι, στοχοποιεί τους ναούς του Απόλλωνος. Γαλάτσα για σκλάβα και τα λοιπά. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Συνέχισε, τι θα έχει να επιδείξει, μόνο θα έχει να επιδείξει πίσω. Πρέπει να προλάβουμε. Τότε, σε αυτό το κομμάτι, βρίσκει τη Σελεύκεια, το ναό του Απόλλωνος. Φανταστείτε την εικόνα να μπαίνει μέσα ο Ρωμαϊκός στρατός. Οι ιερείς προσπαθούν να σώσουν τους. Δεν είναι μία αυτό, είναι τα πνεύματα του Θεού Απόλλωνος, οι κατάρες, άσε μας εκεί τι μας δες εσύ, σκοτώνουν τους ιερείς, παίρνουν το χρυσή σκευοφόρο, με οποίο την αναφέρει και ο Αμιανός ο Μαρκελίνος ο ιστορικός, δηλαδή αυτά που λέμε δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας, έτσι. Και παίρνοντας αυτό το ιερό σκεύος, δεν ξέρουν ότι μέσα φυλάσσονταν βάκελοι ευλογιάς. Ποιος το αποδεικνύει? Ο Γαλήνος, που είναι σύγχρονος, ο μεγάλος γιατρός αρχαιότητος. Φεύγουν λοιπόν οι λεγεωνάροι, παίρνουν τον ιό μεταξύ τους. Και όσο φεύγουν, αυτός ο ιός αρχίζει και χτυπάει, απομακρυνόμενος από την πόλη, τους πληθυσμούς. Φτάνουν στη Ρώμη και η ευλογιά πλέον εξαπλώνεται σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπου υπάρχει λεγεωνάριος στρατευμένος και εξοντώνεται τουλάχιστον το 1/3 του πληθυσμού, άλλοι λένε μέχρι το 50%. Μεταξύ αυτών και ο αυτοκράτορας ο Μάρκος ο Αυρήλιος. Είναι η πρώτη αποδεδειγμένη χρήση βιολογικού ουσιών, χωρίς να είναι μια ενέργεια κατά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι αρχαίοι προσωποποιούσαν τις ασθένειες, τους ιούς μάλιστα, και τους θεωρούσαν θεότητες. Θεότητες. Και αν δεν θυμάμαι καλά, νομίζω τις λέγανε κύρες τις θεότητες αυτές. Ήταν λοιπόν, είχαν οντότητα. Γνωρίζανε πάρα πολύ καλά. Σαν τα πνεύματα τα δαιμονικά στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία προστατεύουν αγαθοποιία ή ταραχοποιία την κυβωτό της Διαθήκης. Όλοι οι λαοί έχουν ακριβώς αυτές τις δυνατότητες. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να πούμε πολλά για τον χημικό πόλεμο. Τίποτα δεν είπαμε ουσιαστικά. Και θα το αφήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη και θα μιλήσουμε για τα απόλυτα χημικά όπλα, τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο, τα πρώτα φλογοβόλα. Θα μιλήσουμε για το υγρό μπύρι των Βυζαντινών, τα πρώτα χειροκίνητα φλογοβόλα. Ωραία, να σου δώσω ένα ραντεβού πολύ σύντομα. Γιατί όχι. Έχουμε 8 λεπτά εκπομπής και εσύ θα μου πεις πώς θα το μοιράσουμε. Τι θέλεις να πούμε? Πλέον 6 λέει ο σκηνοθέτης. Έχουμε 6 λεπτά εκπομπής. Λοιπόν, τι είναι αυτό που θέλεις πάρα πολύ να αναφέρεις από το βιολογικό πόλεμο στην αρχαιότητα? Κοίταξε να δεις, ο βιολογικός πόλεμος θα πρέπει να το συνδέσουμε καταρχήν με την λατρεία των θεών.
Δεν είναι δηλαδή κάτι που παρασκευάζεται σήμερα στα εργαστήρια κάποιων επιστημόνων μόνο και μόνο για να υποστηριχθεί μια κυβέρνηση. Τότε, που δεν υπήρχε η έννοια του έθνους κράτος όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, κάθε μια πόλης κράτος, και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, η αρχαία ελληνική θρησκεία είχε τους δικούς του ιερείς, οι οποίοι δεν ήταν όπως οι Αιγύπτιοι που αμείβονταν, καθώς μπορούσε να είναι τελετάρχης στον τόπο του και να τελείωσε διάφορους τελετές, διάφορα δρόμενα, είχαν εγκλωβίσει για να προστατέψουν την πόλη κράτους τέτοιου είδους ασθένειες που ανάλογα με το τι δυνατότητες είχαν κάποιοι από αυτούς μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρά πλήγματα. Έχουμε για παραδείγματα ορισμένα ενδύματα τα οποία φυλάσσονταν στα άδεια των αδύτων των ναών. Αυτά λοιπόν ήταν εμποτισμένα, ήταν καλά προφυλασσόμενα από τον κόσμο. Οι ίδιοι οι ιερείς γνώρισαν, είτε είχαν ανοσία είτε είχαν γνώση, το πώς θα τα μετέφεραν με ασφαλή τρόπο και να τα αποθηκεύσουν, να τα φυλάξουν σε διάφορους χώρους, ούτως ώστε αν οι βέβυλοι έμπαιναν μέσα και δεν θα ήταν κανείς από αυτούς που γνώριζαν ή από το ιτωνικείο πληθυσμό, τότε αυτομάτως θα μπορούσαν να ισχυριστούν, όπως και γένετο, ότι ο Θεός θα εξαπέλυε τα φαρμακερά του βέλη στους αλαζόνες και στους απίστους βεβύλους. Ο βιολογικός πόλεμος, έχουμε πλέον μια εξέλιξή του και αξίζει να το πούμε, πέραν από την αρχαιότητα και σε άλλους χώρους. Παραδείγματος χάρη, εκτός αυτό που αναφέραμε, υπήρχε η συνήθεια να μολύνουν, όπως είπαμε, τα πηγάδια. Υπήρχε όμως και μια άλλη βλαβερή συνήθεια, να παίρνουν δηλαδή σκοτωμένους, και όταν εφευρέθηκε ο καταπέλτης ή ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποιες ασθένειες ή και διάφορα ζώα, και να τα εκτοξεύουν πίσω από τα τείχη. Εκτόξευαν παράλληλα και δηλητηριώδη φίδια και σκορπιούς για να δημιουργήσουν τέτοια προβλήματα. Έχουμε όμως το πρώτο καταγεγραμμένο συμβάν το 1436 στην Κιάφα ή Κίφα, στην περιοχή της Κρυμαίας, όπου οι Τάταροι, οι Μογγόλοι, έχουν πολιορκήσει την πόλη, η οποία βρίσκεται υπό γενοβέζικο έλεγχο, και πετούν πτώματα ανθρώπων από πανόλη. Αυτά λοιπόν είναι ένα αίτιο να εξαπλωθεί η πανόλη και να θερήσει πληθυσμό. Και να επανέλθουμε στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου, το Οδυσσίωνο 430 με το Μεγάλο Λοιμό. Δεν είναι σίγουρο αν πράγματι αυτό το καράβι που ήρθε και μετέφερε το λοιμό δεν ήταν στο πλαίσιο ενός σχεδίου. Μπορούμε να ισχυριστούμε τα πάντα. Από όσα έχουμε πει, θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να προκαλέσει ένα τέτοιο λοιμό που ουσιαστικά στέρισε την Αθήνα, από την Αθήνα τη νίκη, την ταχεία νίκη στο Blitzkrieg του Γερμανικού Βόλου. Είναι πλαίσιο να σκέφτομαι, πως, να νιώθω πως όταν είχα δει την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, όταν τα ψάρια βγήκαν στεριά, ένα τέτοιο μου ήρθε τώρα, τόσο για που μιλάμε. Αλλά και τι γίνεται, Γιάννη μου, να μην παραπονούμαστε για την εποχή μας, έτσι. Όχι. Να μην λέμε ότι είναι τραγική, ότι αυτά που γίνονται τώρα δεν γινόντουσαν ποτέ, ότι η πρόοδος επιστήμης και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν είναι καινούργια, έτσι. Όλα λοιπόν, επισήμως είχαν απαγορευτεί. Όλα ήταν. Μου χρωστάς έναν χημικό πόλεμο. Μου χρωστάς όπλα, καταπέλτες, σούπα μου πες. Πολλά μου χρωστάς. Πολλά σήμερα, τα ζώα, τη χρήση των ζώων μέσα σε μια εκπομπή που άνοιξε θέματα για άλλες 20. Λοιπόν, θα σε βλέπουμε συχνά σε αυτή την εκπομπή, διότι έχεις fan club. Το λέω και ας θυμώσουν οι τηλεθεατές μου. Μεγάλο. Ξέρεις πώς με παίρνουν τηλέφωνα για σένα. Μεγάλο fan club. Όσο ενδιαφέρον μπορεί να έχουν και να με ακούσουν στην ελληνική αγωγή που κάνουν μαθήματα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μου σήμερα. Ραντεβού πάλι. Ραντεβού και με εσάς την άλλη εβδομάδα με ένα άλλο θέμα. Γεια σας.